Περίπου 3 εβδομάδες πριν την ώρα που οι Βρετανοί θα κληθούν στις κάλπες για να επιλέξουν ποιο θα είναι το μέλλον των σχέσεών τους με την Ευρώπη, το θέμα της οικονομίας τίθεται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων. Ο Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον έχει βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο του νεοεκλεγέντος δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ο οποίος είναι στέλεχος των εργατικών. Στα θέματα της οικονομίας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι αποδείξεις αδιαφυσβήτητες. Από το Υπουργείο Οικονομικών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς και πολλούς άλλους, είναι ξεκάθαρο. Εδώ στο Λονδίνο βλέπω περισσότερο από 500.000 θέσεις εργασίας να εξαρτώνται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ οι εκστρατείες των δύο πλευρών συνεχίζονται, το χαρτί της οικονομίας παίζει δυνατά. Θα έλεγα πως όταν παραδεχόμαστε την απογοήτευση που έχουμε γευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι κάτι που συχνά το κάνουμε, και εγώ το ίδιο, δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά ένδειξη ισχύως, καθώς συγκλίνουμε με τις απόψεις της κοινής γνώμης. Εκτός από την Τράπεζα της Αγγλίας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το City του Λονδίνου, έχει ταχθεί κατά του Brexit. Οικονομολόγοι, παράγοντες της αγοράς, εκπρόσωποι επιχειρήσεων αλλά και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τάσσονται κατά του Brexit. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, 9 στους 10 κορυφαίους οικονομολόγους της Αγγλίας δηλώνουν πως σε περίπτωση Brexit η οικονομία θα πληγεί.